Καλημέρα. Σήμερα είναι Κυριακή. Είναι μια Κυριακή η οποία έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο νησί μας τον βουλευτή μας, τον Δεκανήσου, τον Γιώργο τον Νικητιάδη. Ένα βουλευτή ο οποίος κάνει, κατά κοινή ομολογία, ένα εξαιρετικό κοινοβουλευτικό έργο, μια εξαιρετικά καλή κοινοβουλευτική παρουσία. Είναι τιμή μας και εδώ στο νησί που μας εκπροσωπεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και θα του δώσω το λόγο. Έχει ένα πλήρες πρόγραμμα σήμερα. Θα δει τον Δήμαρχο, θα δει τις αρχές, θα πάμε στο γήπεδο και σε κάθε περίπτωση θα δει και τον κόσμο. Είναι συχνές οι παρουσίες του εδώ του Υπουργού και γι' αυτό χαιρόμαστε πάρα πολύ. Μας δίνει δύναμη και εμπνεώμαστε και από εκείνον για να προχωράμε. Το ΠΑΣΟΚ πιστεύω θα πάει καλύτερα από κάθε άλλη φορά και θα βγει δυνατό από τις επόμενες εκλογές που έχουμε τον Ιούνιο, τις ευρωεκλογές. Υπουργέ. Ευχαριστώ τον Μικέ για τα καλά του λόγια. Να εκφράσω καταρχάς τη χαρά μου γιατί βρίσκομαι στην Κάλυβο. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, είναι το συγχώριο το οποίο στην Κάλυβο γιορτάζεται πανηγυρικά. Να δηλώσω εξ αρχής ότι ζητάω συγχώρεση από όλους σας και από τον κόσμο που μας ακούει για όσους τυχόν έχω αδικήσει, ουδής δεν είναι τέλειος, όλοι κάνουμε λάθη. Και βέβαια δίνω και εγώ τη συγχώρεσή μου σε όσους με έχουν αδικήσει. Παρά το ότι δεν αισθάνομαι ότι έχω αδικηθεί, με έχει τιμήσει ο Δωδεκανησιακός λαός, με έχει τιμήσει ο Καλυμνιακός λαός και η εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου, εμένα μου δίνει θάρρος, δύναμη για να συνεχίσω την όποια προσπάθεια για τα νησιά μας, για την Δωδεκάνησο, για την Κάλυμνο, για όλα τα νησιά μας. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι πορευόμαστε στις ευρωεκλογές. Είναι μετά τις εθνικές εκλογές η μεγαλύτερη πολιτική μάχη που θα δοθεί και έχω αισιοδοξία για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν καθότι θεωρώ ότι ο λαός μας και πανελληνίως αλλά και στα νησιά θα τιμωρήσει την κυβέρνηση, θα τιμωρήσει τη Νέα Δημοκρατία για την πολιτική που ακολουθεί μέχρι σήμερα, τόσο σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και ειδικότερα για τα νησιά μας. Σε ό,τι αφορά ολόκληρη τη χώρα, δυστυχώς η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει επιλέξει να ενισχύσει και να στηρίξει την ολιγαρχία, τις λίγες μεγάλες οικογένειες που καθίστανται καθημερινώς πλουσιότερες στη χώρα και να αφήνει τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού να φτωχοποιείται. Αφήνει τον Έλληνα καταναλωτή, τα ελληνικά νοικοκυριά να αναμένουν τα καλάθια του Υπουργού Ανάπτυξης, τα διάφορα ΠΑΣ, τα διάφορα επιδόματα. Όταν η ακρίβεια συνεχίζει να καλπάζει, είμαστε από τις ακριβότερες χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη και η αγοραστική δύναμη του Έλληνα είναι στο ίδιο επίπεδο με τη Βουλγαρία, η χαμηλότερη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας καταναλωτής, όπως άλλωστε προκύπτει και από μεγάλη έρευνα που έκανε η ΓΕΣΕΒΕ, στην 19η ημέρα του Δήμου αναζητάει να δει αν υπάρχει τίποτα από το μισθό του, διότι ο μισθός του έχει εξαντληθεί και δεν μπορεί να συνεχίσει. Αυτή είναι μια κατάσταση αδιέξοδη που επαναλαμβάνω είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που έχει επιλέξει να ασκήσει η Νέα Δημοκρατία, η οποία επέρεται για μεγάλες αυξήσεις στους ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας, αλλά δυστυχώς ο Έλληνας, ο μεσαίος Έλληνας, οι χαμηλότερες τάξεις, οι φτωχότερες τάξεις, όχι μόνο δεν βλέπουν ανάπτυξη, διαρκώς βλέπουν να μειώνεται η αγοραστική τους δύναμη, διαρκώς βρίσκονται σε αδιέξοδο, να μην μπορούν να πληρώσουν λογαριασμούς, ενίκεια. Τρομερά, τα ενίκεια στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Ξαναλέω, η ενέργεια είναι ασυγκράτητη
και δυστυχώς η επιλογή ξανά της κυβέρνησης, παρά το πρόβλημα που υπάρχει με το ενεργειακό που έχει προκύψει από την Ουκρανία, ξανά η επιλογή της κυβέρνησης είναι να χρησιμοποιεί τους μεγάλους παρόχους και αυτοί να βγάζουν τα πολλά χρήματα. Συνεπώς έχουμε μια κατάσταση που εκτιμώ ότι πανελληνίως έχει γίνει πλέον προβληματική για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας. Όμως, ειδικότερα εδώ στα νησιά μας, τα αδιέξοδα είναι ακόμη μεγαλύτερα, διότι έχουμε επιπρόσθετα το μεγάλο θέμα της απόστασης από το κεντρικό, από τον εθνικό κορμό, που μεγαλώνει το κόστος σε όλα τα είδη όταν μας λένε για το μεταφορικό ισοδύναμο, που δυστυχώς έχει και 1 και 1,5 χρόνο να καταβληθούν οι αποζημιώσεις που προβλέπονται. Άρα έχουμε πολύ ακριβότερη ζωή εδώ στα νησιά μας. Και βεβαίως το πρώτιστο θέμα που είναι η υγεία, που με μία επικεφαλίδα θα μπορούσε να αποτυπωθεί με την έκφραση πλήρης εγκατάλειψη της υγείας στα νησιά μας. Τα νοσοκομεία στη Δωδεκάνησο καταραίουν, βρίσκονται στη χειρουργία, στην κατάσταση εντατικής, στην κυριολεξία είναι στην εντατική τα νοσοκομεία μας, ξεκινώντας από το πιο μακρινό νησί και πηγαίνοντας στα κεντρικότερα και στην Κό και στη Ρόδο και στην Κάλυμνο και στην Πάτμο, τα κέντρα υγείας και στην Κάρπαθο το νοσοκομείο, απίστευτα τεράστια προβλήματα. Κοντά σε αυτά, περιμέναμε προσφάτως να εξαγγείλει η κυβέρνηση τα ειδικότερα μέτρα για να πάρουμε μια αναπνοή από την Visa Express που εξαγγέλθηκε προσφάτως μετά από την υπογραφή του 5ου Ελληνοτουρκικού Μνημονίου. Ήταν κάτι που το θέλανε και οι Τούρκοι πάρα πολύ, γιατί οι Τούρκοι κάνουν αγώνα πολλά χρόνια να καταφέρουν να μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έχουν διαδικασίες αυστηρής βίζας. Άρα ήταν ένα θετικό βήμα. Συγκεκριμένα όμως για τα νησιά μας είναι ανάσα, είναι αναπνοή αυτούς τους πρώτους μήνες που ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Και θυμίζω ότι στις αρχές Απρίλη, τις 10 πρώτες μέρες του Απρίλη, οι Τούρκοι γιορτάζουν τον Μπαϊράμ και αυτό σημαίνει ότι πολύ μεγάλος αριθμός Τούρκων έχει προγραμματίσει να επισκεφτεί τα νησιά μας. Μπορώ να σας πω ότι έχω υπολογίσει και για τα 10 νησιά που προβλέπεται αυτή η Visa Express, εγώ έχω υπολογίσει ότι μέσα στον Απρίλιο μπορεί να ξεπεράσουν και τις 30.000 αφήξεις Τούρκων. Δυστυχώς όμως, εγώ έκανα επίκαιρη ερώτηση στον κύριο Γεραπετρίτη, ενδεχομένως να την παρακολουθήσατε στην τηλεόραση. Ο κύριος Γεραπετρίτης μου είπε ότι δεν θα ξεκινήσει όπως είχαν δεσμευτεί και για τα 10 νησιά από την 1η Απριλίου. Στην αρχή είχαν πει 1η Φεβρουαρίου, μετά πήγαν 1η Μαρτίου, τώρα πάνε τέλος Μαρτίου, δηλαδή 1η Απριλίου. Δεν θα ξεκινήσει για όλα τα νησιά, θα ξεκινήσει για 5 από αυτά σε πρώτη φάση. Και στο ερώτημα ανταπάντηση που το έκανα στη Βουλή εγώ, να μας πείτε ποια είναι αυτά τα νησιά, η απάντηση ήταν ότι θα είναι τα νησιά που έχουν ωριμότερες προϋποθέσεις και συνθήκες και κτηριακές εγκαταστάσεις. Συμπεραίνω λοιπόν ότι η Κάλυμνος δεν θα είναι μέσα σε αυτή την πρώτη κατάταξη. Το απεύχομαι, αλλά φοβάμαι ότι έτσι θα είναι. Πέρα όμως από αυτό, επειδή εγώ δεν αρκούμαι στις οποιασδήποτε τοποθετήσεις υπουργών, έχω επικοινωνήσει με τα αστυνομικά τμήματα των περιοχών μας. Σας βεβαιώνω ότι κανένα αστυνομικό τμήμα σήμερα που μιλάμε δεν γνωρίζει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να γίνεται η θεώρηση των εγγράφων προκειμένου να εισέλθει κάποιος από την Τουρκία στα νησιά μας. Μέχρι χτες το βράδυ που είχα επικοινωνία με τα αστυνομικά τμήματα, τα συμπεράσματα ήταν αυτά. Άρα και πάλι προχειρότητα και πάλι εξαγγελίες που δεν έχουν αντίκρισμα και πάλι εμείς να περιμένουμε με χαρά ότι θα ξεκινήσει η σεζόν και θα έχουμε μια ισχυρή έμεση, γιατί όταν ξεκινάει η σεζόν, όπως ξέρετε, όλοι οι καταστηματάρχες, όλα τα ξενοδοχεία, όλοι
προετοιμάζονται, επενδύουν, βάζουν χρήματα και αυτή η ανάσα από την Τουρκία θα μπορούσε να καλύψει αυτά τα πρώτα μεγάλα έξοδά τους. Συγγνώμη, φοβάμαι ότι δεν θα είναι έτσι. Ας ελπίσουμε ότι θα διαψευστώ. Μακάρι να καταφέρουμε μέχρι το τέλος του μήνα τουλάχιστον στα νησιά της πρώτης γραμμής να ισοσκελίσουν και να καλύψουν αυτό το έλλειμμα που υπάρχει από πλευράς διαδικασίας, γιατί ακόμα και αν δεν είναι η Κάλυμνος στην πρώτη σειρά, το να έρθουν 7.000 που υπολογίζω στην ΚΟ είναι κάτι σημαντικό και αυτό σημαίνει ότι κάποιοι θα επισκεφτούν και την Κάλυμνο, γιατί είναι 14 μέρες αυτή η βίζα, έχουμε 14 μέρες να σπαταλήσουμε. Θα μπορούσα να πω πολύ περισσότερα, αλλά σήμερα η μέρα είναι σημαντική για όλους μας. Συνεπώς θα αρκεστώ σε ερωτήσεις που πιθανόν θέλετε να μου κάνετε και να εκφράσω πάλι τη χαρά μου για το ότι βρισκόμαστε εδώ. Κλείνοντας να τονίσω ότι θέλω να καλέσω όλους τους νησιώτες, τους συμπατριώτες μας, να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ στις ερχόμενες ευρωεκλογές. Η εκτίμησή μου είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι μετά τις ευρωεκλογές να αποτελούμε πια μια αξιωματική αντιπολίτευση, ικανή να καταθέσει ένα κυβερνητικό λόγο τέτοιο που να αποτελεί εναλλακτική λύση στην κυβέρνηση που μας κυβερνάει σήμερα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στο νησί μας. Χαιρόμαστε πάντα όταν σας βλέπουμε. Και εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι που είπατε στην αρχή και δώσατε και πολύ μεγάλη έμφαση. Βεβαίως όλα αυτά τα ζούμε, την ακρίβεια που μας λέτε, αυτό το γεγονός που... όλα αυτά που μας είπατε. Η ερώτηση δική μου έχει να κάνει στο εξής, ότι παρά το γεγονός ότι όλα αυτά που μας είπατε και τα ζούμε, και την ακρίβεια και το ένα και το άλλο που συμβαίνουν επί Νέας Δημοκρατίας, οι δημοσκοπήσεις τη βγάζουν πάντα πρώτη με πολύ μεγάλη διαφορά και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ, από τα άλλα κόμματα. Αυτό τι σημαίνει, ότι ο λαός δεν αντιλαμβάνεται αυτά που μας είπατε? Γιατί συνεχίζει να στηρίζει τόσο πολύ το κυβερνών κόμμα? Η ερώτηση, αγαπητή Μπέτη, είναι κέρια. Θα πω ότι θα έπρεπε να ξεκινήσεις δίδοντάς μου και εμένα συγχώρεση όπως έδωσα εγώ σε εσάς. Το παρέλειψα, συγγνώμη. Στη δεύτερη ερώτηση να το κάνεις. Η ερώτηση πραγματικά είναι σημαντική και θα εξηγήσω ποια είναι η δική μας άποψη για αυτό το θέμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει ποιον θέλει αντίπαλο και θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Κασελάκη. Αυτό είναι σαφές και ξεκάθαρο. Δεν θέλει αντίπαλο της στο ΠΑΣΟΚ, διότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί πραγματικά να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία, να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική λύση. Πώς προκύπτει αυτό? Μα μια απλή προσέγγιση στα δελτία ειδήσεων και στα μέσα ενημέρωσης, στα κεντρικά καθημερινώς, θα σας δείξει πολύ άμεσα, 20-25 λεπτά, τι κάλτσες φοράει ο κύριος Κασελάκης, που έφαγε σουβλάκι ο κύριος Κασελάκης, πότε παρουσιάστηκε ο κύριος Κασελάκης, αν κρατάει όχι το σκύλο του κύριος Κασελάκης. Και τη δική μας κάλυψη, ένα λεπτό και με το ζόρι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μεγάλη εκδήλωση που κάναμε τις προάλλες για την κλιματική κρίση, όπου είχαμε σημαντικούς ομιλητές και η κλιματική κρίση, παρά το ότι δεν την βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας, έρχεται αργά αλλά σταθερά και την παρατηρούμε με τις τρομερές αλλαγές του καιρού, με τις ξαφνικές ζέστες, τα ξαφνικά κρύα, τις πλημμύρες, τις βροχοπτώσεις, τις απίστευτες. Ένα τεράστιο θέμα, όχι μόνο για την Ελλάδα, για ολόκληρη την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ λοιπόν εμείς κάναμε αυτή την εκδήλωση και τοποθετήθηκαν 5 σημαντικοί καθηγητές για το θέμα αυτό. Τα μέσα ενημέρωσης, το μόνο που τα απασχόλησε για να καλύψουν αυτή την εκδήλωση ήταν αν τοποθετήθηκε ο συμπατριώτης μας ο Μανώλης ο Χριστοδουλάκης ή ο Γιάννης ο Μανιάτης ή ο Χάρης ο Λούκας, που δεν ήταν στο πάνελ για να ομιλήσουν, αλλά ο Μανώλης ο Χριστοδουλάκης ήταν παρόν, πήγε στην εκδήλωση. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν παρόν, ο Χάρης ο Λούκας εκείνη την ημέρα είχε άλλη αντιλημμένη υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση όμως, αντί να συζητάνε για το τεράστιο αυτό θέμα και τις προτάσεις που κάνει το ΠΑΣΟΚ για αυτό το θέμα, τα μέσα ενημέρωσης επέλεξαν να συζητήσουν
για το γιατί δεν ήταν στο πάνελ των ομιλητών ο Μανώλης ο Χριστοδουλάκης. Αυτή είναι η πολιτική που ακολουθούν σε όλα τα θέματα η Νέα Δημοκρατία. Έχουν μια, πρέπει να πω, άριστη επικοινωνιακή πολιτική που ακολουθούν. Δυστυχώς τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης ελέγχονται από τη Νέα Δημοκρατία και επαναλαμβάνω αυτό που υπάρχει πως ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει ως αντίπαλο τον ΣΥΡΙΖΑ, θέλει ως αντίπαλο τον Κασελάκη, δεν θέλει ως αντίπαλο τον Πασόκ του Λίγου Ανδρουλάκη.